Τάσος Παπαδόπουλος, είμαι γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής. Σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης, ακόμα μια φορά, βρίσκονται έξω από την Βρετανία, βρίσκονται μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καταγγέλουμε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο τα τελευταία γεγονότα, τη χθεσινή προσπάθεια επέμβασης ακόμα μια φορά των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Αυταρχισμός που είναι βασικό συστατικό της πολιτικής τους, θα μείνει στα χαρτιά, δεν θα υλοποιηθεί. Οι φοιτητικοί σύλλογοι συνεχίζουν δυναμικά τον αγώνα τους, παλεύουν για μόρφωση υγεία, να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Παλεύουμε αυτό το έκτρωμα που η κυβέρνηση παρουσιάζει νόμο, του οποίου τα εγγένεια βλέπουμε συνεχώς στο ίδρυμά μας, να μείνει στα χαρτιά, γιατί δεν καλύπτει τις ανάγκες μας, δεν χωράει τα όνειρά μας. Το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα είναι ότι θέλουμε καθηγητές, θέλουμε χρήματα, θέλουμε υποδομές, δεν θέλουμε αστυνομία, δεν θέλουμε ένταση της καταστολής μέσα στα πανεπιστήμια μας. Τα γεγονότα που βλέπουμε είναι πρωτοφανή. Νομίζω ότι πρέπει, ότι πείθεται ακόμα και ο πιο δύσπιστος πολίτης για το ποια είναι η πραγματική στόχευση του νόμου. Δεν είναι η πάταξη καμίας ανομίας, δεν είναι η πάταξη καμίας εγκληματικότητας. Ονομάζομαι Κουρίζη Σαμπίνα, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Γίναμε μάρτυρες για ακόμα μία φορά μέσα σε 10 μέρες, μέσα σε 2 εβδομάδες εικόνων που ευτυχώς, ας πούμε, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους δεν εκτροχιαστήκανε και δεν είδαμε θλιβερά επεισόδια όπως αυτά που είδαμε στις 22 Φλεβάρι. Είναι εντελώς απρόκλητη η στάση του Παπαϊωάννου, ο οποίος εχθές συναντήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος κύριος Χρυσοχοίδης μάλιστα στις δηλώσεις του ανέφερε πως στο δεύτερο 15ο το Απρίλιο θα μπουν οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις μέσα στα πανεπιστήμια. Το βράδυ της ίδιας ημέρας αστυνομικές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πήγαν να προσαγάγουν οποιονδήποτε φοιτητή προσπαθούσε να προσεγγίσει το σημείο. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι μετά τα γεγονότα της Δευτέρας 22 του μήνα και από το σύνολο των αντιδράσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας που έχουν βγει και έχουν καταδικάσει τα λόγω γεγονότα, ο Παπαϊωάννου επιλέγει να κάνει μια από τα ίδια. Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει κάνει πάρα πολύ ξεκάθαρη τη στάση απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα. Έχει πει ξεκάθαρο όχι στον νόμο κυραμέως Χρυσοχοίδη, που πριν καν στεγνώσει το μελάνι, η Βρετανία Παπαϊωάννου έρχεται να τον εφαρμόσει. Καλούμε την Βρετανία και να λογοδοτήσει όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία για αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι εμπνευσμένα πραγματικά από πολύ σκοτεινές εποχές του τόπου μας. Καλούμε την Βρετανία αυτή που προβαίνει και συνεχίζει να προβαίνει σε τέτοιες πρακτικές, ακόμη και μετά από ένα τέτοιο σύνολο αντιδράσεων πανελλαδικά, να παραιτηθεί, καθώς δεν έχει θέση μέσα στις σχολές μας. Είναι εντελώς υποκριτικό τη στιγμή που οι σχολές μας παραμένουν κλειστές να επιδιώκονται τέτοια πράγματα, να βασανίζονται συμφοιτητές μας, να συλλαμβάνονται, να τρέχουν με δικαστήρια κ.ο.κ. Κάνουμε ξεκάθαρο πως όσο και αν προσπαθούν, δεν πρόκειται να μας τρομοκρατήσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε όσα εμπόδια και νομίζουν ότι μας βάζουν. Ίσα-ίσα τους κάνουμε ξεκάθαρο πως όχι απλά δεν μας φοβίζουν, αλλά μας εξαρχίζουν απέναντίας.